σχετικά με το... Συζητάμε για παιδιά, συζητάμε για ασφάλεια παιδιών. Θα μας πείτε ποιος θα φταίει όταν τα παιδιά μας θα καούν, όταν θα πάει φωτιά το σχολείο. Έκρηξη οργή στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου από κατοίκους, γονείς, μαθητών και εκπαιδευτικούς που αντιδρούν στην απόφαση της Δημοτικής Αρχής για τη μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς στην Οδό Παρασκευοπούλου και πλησίων του 10ου Δημοτικού Σχολείου. Κύριε Πρόεδρε, δεν συζητάω για τι να σας πω. Μα προσπαθούν να βρουν το σύμβαση. Ωραία, και ποιος θα μπει φυλακή στο επόμενο συμβάν που παιδί με κρίση επιληψίας στο σχολείο θα χρειάζεται ασθενοφόρο, δεν θα έρθει και θα πάθει κάτι χειρότερο. Ποιος από εσάς θα μπει φυλακή, θέλω να μου πείτε τώρα. Εκπαιδευτικοί έθεσαν ζητήματα ασφάλειας για τους μαθητές, αλλά και όχληση στις αίθουσες από τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, με τις σκηνές έντασης να κυριαρχούν στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κανένα σχολείο να μην πάμε. Δεν θέλουμε να πάμε σε ένα άλλο σχολείο. Κανένα σχολείο. Καμία αντιπαράθεση. Ένα λεπτό. Δεν ήρθαμε εδώ να πούμε να γλιτώσει το δικό μας σχολείο. Ενημερώνω. Ντροπή σας που το λέτε. Πρωτίστως να είναι ασφαλείς τα παιδιά μας και να κάνουν μάθημα. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Ζητάμε να πάει κάπου η Λαϊκή, όχι να φύγει από κάπου που δημιουργεί πρόβλημα να πάει να δημιουργήσει αλλού. Γονείς μαθητών έδωσαν έμφαση τόσο στα κυκλοφοριακά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και στις δυσκολίες πρόσβασης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Στο σχολείο έχει πρόσβαση μόνο από ένα μονόδρομο, μόνο. Έχει 170 παιδιά. Έχουμε 17 αιτήματα για παράλληλη στήριξη, που σημαίνει έχουμε παιδιά με πάρα πολλά προβλήματα, τμήμα ένταξης, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πρόσβαση ελεύθερη ανά πάσα στιγμή. Με τη λειτουργία της Λαϊκής υπάρχει σοβαρό θέμα ασφάλειας. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, αλλά και στο κανονισμό μετακίνησης της Λαϊκής σε έναν χρόνο, αναφέρθηκε ο Μανώλης Χερέτης. Αυτό που δεσμεύτηκα και εγώ προσωπικά στους ανθρώπους, τους εκπροσώπους της γειτονιάς, είναι ότι ο κανονισμός λέει σε έναν χρόνο να έχουμε μετακομίσει Λαϊκή. Εγώ είπα ότι αν είμαστε έτοιμοι ακόμα και νωρίτερα, βεβαίως θα το κάνουμε. Δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε. Η απόφασή μας είναι ότι εάν διαπιστώσουμε όχληση, αλλά και σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόσουμε την κυκλική εγκατάσταση. Υπάρχει όμως πρόβλημα με το σχολείο? Όχι, δεν υπάρχει. Είναι πίσω πλευρά και δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα θέμα δεν υπάρχει με το σχολείο. Πάντοτε υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, αλλά πρέπει να πάει ένα διάστημα εκεί και μετά θα φύγουμε από εκεί να πάμε Μεγάλο Αλεξάνδρου. Μετά από τη Μεγάλο Αλεξάνδρου πρέπει να πάμε Καστρινάκι και μετά πάλι από την αρχή. Έμποροι και παραγωγοί επισημαίνουν ότι εκκρεμούν και άλλες μετακινήσεις λαϊκών αγορών με τους ίδιους να βρίσκονται σε απόγνωση εξαιτίας της μειωμένης αγοραστικής δύναμης. Είναι πολύ πεσμένα τα πράγματα λόγω των τιμών που δεν φταίμε εμείς. Ακριβά τα είδη, δεν υπάρχουν. Πόσο κάνει το καρπούζι? 1 ευρώ. Ενώ πέρυσι πόσο ήταν? 60 λεπτά. Και παίρνουν μισό καρπούζι? Και 1/4 σου λέω. Είναι πολύ χαμηλή, δεν έχει καθόλου δουλειά. Διαμαρτύρονται. Είναι ακρίβεια, είναι το νερό στη μέση τώρα, είναι πολλά.